τη διαδικασία προετοιμασία, στην διαδικασία του make-up και του, και του μαλλιού, έτσι ώστε η Ειρήνη Βελιμαχίτη να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στην μεγάλη αυτή ερμηνεύτρια. Η ζωή της λοιπόν θα μεταφερθεί στο Σανίδη. Εκείνη έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Εδώ που ακούμε κάποιος το τραγουδάει, ποιος είναι από κάτω? Ποιος ακούγεται? Η Ειρήνη Βελιμαχίτη τραγουδάει με δική της φωνή. Για δώστε λίγο φωνή για την ιστορία μου, αμαρτία μου. Έχουμε την κυρία Βελιμαχίτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν είμαι της συνήθειας. Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ τώρα, ανακαλύψατε το βιντεάκι. Το ανακαλύψαμε και έχουμε μεγάλη χαρά που σας έχουμε και κοντά μας. Να μας πείτε γι' αυτό, γι' αυτή την πρόκληση, τη νέα που θα έτσι κληθείτε να αντιμετωπίζετε. Μιλάμε τώρα ότι θα υποδηθείτε μία από τις μεγαλύτερες ελληνίδες ερμηνεύτριες. Μία πολύ αγαπημένη, λατρεμένη φωνή και γυναίκα. Μία λατρεμένη φωνή όντως, μία γνήσια λαϊκή τραγουδίστρια, όπου είναι πολύ μεγάλο το βάρος που παίρνω. Έχω 6 μήνες ξεκινήσει κάποιες πρόβες και έτσι για τις ανάγκες της παράστασης γίνει αυτό το τραγούδι, όχι ότι έχω καλή φωνή. Και όμως σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία η φωνή σας. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να συναντήσω αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια, την οποία δεν την έζησα, δεν την είδα, δεν τη συνάντησα ποτέ. Είπατε ότι έχετε ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες την προετοιμασία. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθείτε υλικό και τη μελετάτε. Βλέπετε εμφανίσεις, τις συνεντεύξεις της, έτσι ώστε να αποτυπώσετε τις κινήσεις της, να τις καταγράψετε και να μπορέσετε να τις μεταφέρετε μετά. Είναι ο μόνος τρόπος. Είναι ο μόνος τρόπος μέσα από βίντεο, γιατί δεν τη συνάντησα και δεν την είδα ποτέ. Άκουγα βέβαια όλα μου τα χρόνια τα τραγούδια της. Και ο μόνος τρόπος για να την συναντήσω είναι να συναντήσω τους ανθρώπους του περιβάλλοντος της. Ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της, για να μπορέσω να βρω τις αντιδράσεις της και την ψυχολογία της. Κυρία Βελιμαχίτη, όλους αυτούς τους μήνες που εσείς αθόρυβα κάνετε τις πρόβες σας και προετοιμάζεστε για να ενσαρκώσετε την Ρίτα Σακελαρίου, γραφόντουσαν διάφορα σενάρια, γιατί ήταν πραγματικά πολλές οι υποψήφιες που θα ήθελαν να υποδηθούν το συγκεκριμένο ρόλο. Νομίζω ότι τα διαβάζατε κι εσείς, νομίζω ότι το ξέρετε, ότι είναι ένας πολυπόθητος ρόλος. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά. Όχι, από εσάς το ακούω αυτό. Διαβάζαμε εμείς. Ακούω ότι υπάρχει. Και για μεγάλα ονόματα. Mm-hmm. Για μεγάλα ονόματα, Ειρήνη. Λέγανε για πολύ μεγάλα πολύ ονόματα. Πολύ μεγάλα ονόματα και ηθοποιών και τραγουδιστριών, βέβαια, που ήθελαν να υποδηθούν την Ρίτα Σακελαρίου. Θέλω να μου πείτε πώς τελικά σας δόθηκε ο συγκεκριμένος ρόλος. Μέσα από κάποια οντισιόν. Τα κείμενα τα γράφει ο Γιώργος Οχρονάς. Μάλιστα. Και τη σκηνοθεσία θα την κάνει ο Νίκος Οσούλης. Mm-hmm. Αυτή η πρόταση μου έγινε από μια δισκογραφική παρέα, όπου θέλει να κάνω το αφιέρωμα στη Ρίτα Σακελαρίου. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου έγινε η πρόταση και ξεφνιάστηκα και σοκαρίστηκα, mm-hmm. γιατί είναι μια γυναίκα τελείως αντίθετη, έτσι, φυσιογνωμικά, αλλά και σαν άτομο από μένα. Και πολύ... Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τρομερός, ιδιαίτερος χαρακτήρας, πολύ δυναμική γυναίκα. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε έτσι να μάθετε ώστε να κάνετε μια πολύ καλή δουλειά? Είναι πιο δύσκολο, γιατί είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Βρίσκομαι σε αυτή τη διαδικασία και προσπαθώ να μάθω για αυτή. Οι άνθρωποι της, το περιβάλλον της, οι φίλοι της, οι συγγενείς της προφανώς έχουν αγκαλιάσει όλη την πρωτοβουλία. Βεβαίως, οι πληροφορίες που έρχονται σε μένα έρχονται από τον Λάκη τον Κορέ, ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια πολύ κοντά της και προσπαθεί να μου την παρουσιάσει και με διάφορα βίντεο. Αλλά θα έρθω σε επαφή και με πολύ συγγενικά της πρόσωπα. Με τον κυρία Βελιμαχίτη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ζωή της Ρίτας Σακελαρίου. Τα παιδικά της χρόνια, γιατί τη δισκογραφική της δουλειά την ξέρουμε όλοι, ξέρουμε την υπέροχη φωνή της. Και οι ερωτές της, έχει ζήσει μια ερωτή. Αυτό όμως που ο κόσμος δεν ξέρει είναι η ζωή της. Βέβαια.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Θα δούμε άγνωστες πτυχές από τη ζωή της Ρίτα Σακελαρίου? Γιατί είχε μία ζωή, μου πει την έζησε με ένταση, πολυτάραχη, με έρωτες, με φιλίες, με εχθρούς, με αποτυχίες, με τα πάντα. Ναι, μέσα σε αυτά τα κείμενα θα αποτυπωθούν η προσωπική της ζωή. Δεν μας ενδιαφέρουν βέβαια τα σχόλια για τους έρωτες και αυτά που έζησε η Ρίτα, γιατί αυτά εκείνη είχε το, όπως λέγεται, το τζαμπουκά να τα λέει μόνη της και να μην τα κρύβει και να μην, είναι, να μην αποτελεί κάτι ιδιαίτερο για αυτήν. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι η στάση ζωής της, μία μάνα με 5 παιδιά σε δύσκολα χρόνια, να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες, είναι, για μένα είναι πολύ συγκινητικό. Κυρία Βελιμαχίτη, κατά καιρούς... Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι και η μόνη ίσως τραγουδίστρια που δεν στηρίχτηκε σε γάμους διάσημους για να κάνει για καριέρα. Για να κάνει καριέρα, βέβαια. Κατά καιρούς στο παρελθόν που έχουν ενσαρκωθεί και άλλες μεγάλες κυρίες, είτε του κινηματογράφου είτε του τραγουδιού, οι ηθοποιοί που έχουν κληθεί να τις ενσαρκώσουν έχουν δεχτεί πολύ σκληρή κριτική. Διότι από μόνος του ο πήγης όταν καλέσαν να ενσαρκώσεις μια μεγάλη φιγούρα, μια μεγάλη προσωπικότητα, είναι πολύ ψηλά. Εσείς φοβάστε ενδεχομένως για τα πειρά που μπορεί να δεχτείτε όταν θα έρθει η ώρα το αποτέλεσμα να κρυφθεί από όχι το ευρύ κοινό τόσο, όσο από αυτούς τους κλασικούς που θα βγουν να πούν την άποψή τους? Οποιαδήποτε σχόλια είναι δεκτά. Όλοι είναι ελεύθεροι να πούν τη γνώμη τους. Άλλωστε κάνω ένα εγχείρημα, όχι να μιμηθώ τη Ρίτα, η οποία δεν μιμείται, αλλά μεταφέρω τη σκηνή, τη θεατρική τη ζωή της. Και το σχόλιο, μεταφέρω το σχόλιο. Τίποτα άλλο. Μακάρι να μπορέσω να αποδώσω τα υπέροχα κείμενα του Γιώργου Χρονά. Mm-hmm. Και μακάρι να μπορέσω να τα ταπεξέλθω στη σκηνοθεσία του Νίκου του Σούλη. Με πολύ δυσκολία το λέω αυτό. Το ξέρω ότι είναι μεγάλο το εγχείρημα, αλλά δεν θα κάνουμε μίμηση σε καμία περίπτωση. Κρύβει κάποια έκπληξη, παράσταση, δηλαδή κάτι που δεν ξέραμε μέχρι τώρα για τη ζωή της, δεδομένου της μαρτυρίας, στηρίζεται σε μαρτυρίες δικών της ανθρώπων? Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, δεν άκουσα. Λέω, κρύβει κάποια μεγάλη έκπληξη η ζωή της Ρίτα Σακελαρίου που ναι, ανεβαίνει στο θέατρο? Κρύβει δεν το ξέραμε κάποια τώρα. Έκπληξη τα παιδικά της χρόνια, τα οποία ήταν πολύ σκληρά και η ίδια είχε ένα τραυματικό επεισόδιο στη ζωή της. Νομίζω ότι δεν θα αφήσει κανένα διάφορο και ασυγκίνητο αυτή η πορεία της. Μια γυναίκα που κλήθηκε από πολύ νωρίς να γίνει μάνα και να πάρει βάρος και των παιδιών της και των μικρότερων αδερφών της, να δώσει μάχη γι' αυτό και μόλις την λαϊκότητα και την αυθεντικότητα που είχε.